Είναι επιτέλους η ώρα να πάμε θάλασσα, αυτό που είπαμε από την αρχή. Δηλαδή να γυρίσουμε το πρόσωπό μας στη θάλασσα και όχι την πλάτη μας. Να ανοίξουμε πανιά, μας καλεί ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, που πραγματοποίησε σήμερα την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πίτας. Αυτοί είναι οι ιστιοπλόοι. Είναι οι άνθρωποι όπου η αγάπη τους για τη θάλασσα και η ανάγκη για ένα στέκι, για έναν χώρο όπου θα υπήρξε εκπαίδευση και ναυτοσύνη, βρήκαν το παλιό ψυγείο μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου και από τότε ξεκινάει ο ναυταρχικισμός στο Ηράκλειο. Η σημερινή μέρα είναι μια ηλιόλουστη μέρα για το Ηράκλειο. Ήρθε να μας θυμίσει το πόσο σημαντική είναι η ναυσιπλοεία στην Κρήτη. Τιμούμε τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου για την κοπή της πίτας του. Είχαμε να κάνουμε τουλάχιστον 2 χρόνια λόγω των μέτρων του COVID. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κοπή της πίτας και γενικότερα να κάνει μια συνάθρηση ο κόσμος, να βρεθούμε όλοι μαζί και να πούμε την καλή χρονιά ουσιαστικά. Περισσότερα από 30 χρόνια στη θάλασσα μετράει ο Όμιλος, από τον οποίο έχουν περάσει πάνω από 3.000 φίλοι του αθλήματος. Με μια οργανωμένη προσπάθεια που ξεκίνησε από την ίδρυσή του, πολύ γρήγορα κατάφερε να διευρύνει τους οριζοντές του και σήμερα να μπορεί να απευθύνει μια πρόταση άθλησης και ψυχαγωγίας σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου, επαγγέλματος και οικονομικής κατάστασης. Πάντα η εχθρός του καλού είπα είναι το καλύτερο. Είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, όμως, όπως είπε και ο Υπουργός σήμερα, είμαστε σε ένα σχεδιασμό και είμαστε πρώτο πυλόν στο να βγει ένας διαγωνισμός για το νέο ναυταθλητικό κέντρο Κρήτης, το οποίο θα στεγάσει μέσα τον ναυταθλητισμό, θα στεγάσει μέσα τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου και θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική πραγματικά σε ένα νησί όπως η Κρήτη να έχουμε τις υποδομές που μας πρέπει. Αποτελώντας τον δυναμικότερο Ιστιοπλοϊκό Όμιλο της Κρήτης και έναν από τους πιο ισχυρούς στην περιφέρεια νήσων Αιγαίου, υποδέχεται συνεχώς νέους αθλητές ηλικίας 7 ετών και άνω στη σχολή εκμάθησης που διαθέτει. Παράλληλα, προσφέρει σε ενήλικες τη δυνατότητα μέσα από σχολές ιστιοπλοείας ανοιχτής θάλασσας να διδαχτούν ναυτική τέχνη, ναυτοσύνη, αρχές διάσωσης και μετεωρολογίας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται προκειμένου να ταξιδέψουν ασφαλώς με ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, είτε ως κυβερνήτες είτε ως μέλη πληρώματος.